Γιορτινή ήταν η ατμόσφαιρα στο γήπεδο Καστελίου με τον Πανόμ και τον Αλμυρό να μονομαχούν για το εισιτήριο για τον τελικό του τρίτου Final Four του κυπέλου ΕΠΣΥ. Στην πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι, στο τρίτο λεπτό, μετά από κόρνερ του Κέρι, ο Παπαδομιχελάκης με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Γαζίου. Στα επόμενα λεπτά, ο Αλμυρός απείλησε με Πακιουφάκη, Καστελιανάκη και Ρέγγες, ψάχνοντας το δεύτερο γκολ. Όμως και ο Πανόμ δημιούργησε καλές στιγμές με τους Ρούκα και Διαμαντάκη σε τρεις περιπτώσεις να αγγίζουν την ισοφάριση. Ωστόσο, στην επανάληψη, η Πλάστιγκα έγειρε ολοκληρωτικά υπέρ του Αλμυρού και αφού είχε δοκάρει με τον Ξενοκτιστάκη στο 50, τρία λεπτά αργότερα έφτασε στο 0-2 με κεφαλιά του Ρέγγες. Στην επόμενη φάση, μετά από σούτ του Καστελιανάκη στο οριζόντιο δοκάρι, ο Κέρι έκανε εύκολα το 0-3 σε μια φάση όπου ο Πανόμ διαμαρτυρήθηκε για offside. Πριν συμπληρωθούν 60 λεπτά αγώνα, ο Βουιδάσκης έφερε το 0-4 για τον Αλμυρό, με τον Κυλιάρας 76 με διαγώνιο σουτ να διαμορφώνει το 0-5 και να σφραγίζει μια άνετη πρόκληση στον τελικό για την ομάδα του. Εμείς κάναμε την προσπάθειά μας. Νομίζω ότι τα παιδιά κάνανε ό,τι ήταν δυνατόν, καλύτερο. Και τους ευχαριστώ για όλα αυτά που έχω περάσει όλη αυτή τη χρονιά που ήμουν στο Πανόμ. Πέρα στο τελικό, παίζουμε με μια ομάδα ίδιας κατηγορίας, μια ομάδα η οποία όπως ξέρετε είναι ο Πολυνίκης του κυπέλλου. Θα είναι ένα ντέρμπι θεωρώ. Θα πει από την αρχή, στόχος μας είναι να κατακτήσουμε το κύπελλο.